Σελίδα, να καλησπερίσουμε τον κύριο Ξενοφόντα Κοντιάδη, καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, κύριε Γεχαγιά, κύριε Βουδαλάκη. Στο τσίμα-τσίμα, πριν τελειώσει ο Γενάρης, τα λέμε. Ναι, ναι. Εδώ πέρα κόβουν πίτες μέχρι το Πάσχα. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, θα θέλαμε καταρχήν ένα σχόλιο για την αναταραχή στα πανεπιστήμια λόγω και της έλευσης των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και μετά να περάσουμε στα του νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προκαλούν μια αναστάτωση συνολικότερη στη δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια, δεν είναι απλό το θέμα. Καταρχάς δεν είναι νομικά απλό να δεις τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τη συνταγματικότητα της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Υπάρχει μια διχασμένη νομική κοινότητα πάνω στο ζήτημα αυτό. Το ένα είναι αυτό το τεχνικό. Το δεύτερο είναι το πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή κατά τη γνώμη μου, που αφορά την υποχρεματοδότηση, την υποστελέχωση, την υποβάθμιση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, των δημοσίων πανεπιστημίων. Ναι. Το οποίο είναι συναρτημένο με το προηγούμενο και ενδεχομένως θα έπρεπε να τα δει κανείς συνολικά. Και βέβαια το τρίτο είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται οι αντιρρήσεις από την πλευρά της ακαδημαϊκής κοινότητας, ιδίως από τους φοιτητές, σε σχέση με το νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται να έρθει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι τρία αλληλένδετα ζητήματα, στα οποία δεν είναι εύκολο να δώσει κανείς μια απάντηση άσπρο και μαύρο. Ναι. Τώρα, να τα πάρουμε λίγο. Για το θέμα της κινητοποίησης, είναι πάνω από 140 σχολές που τελείνουν υποκατάληψη. Και σήμερα που έγινε και η Σύνοδος των Πριτάνεων, παρουσία του κ. Πιερακάκη, του Υπουργού Παιδείας, μάθαμε ότι θα εξαντληθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν για να γίνουν οι εξετάσεις digital, να γίνουν ψηφιακά, να γίνουν όπως την περίοδο του κορονοϊού. Ενδεχομένως, αυτό το οποίο έχει επιλεγεί με τη διαδικασία των καταλήψεων δεν είναι η καταλληλότερη μέθοδος να εκφράσει κανείς την αντίρρησή του μπροστά στο πρόβλημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είναι αντίθετα κάτι το οποίο δίνει επιχειρήματα υπό μία έννοια σε εκείνους οι οποίοι λένε ότι τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν μια σειρά από προβλήματα και εν πάση περιπτώσει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ενδεχομένως θα ήταν προτιμότερο. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Νομίζω ότι το πρώτο που θα έπρεπε να φροντίσει η ελληνική πολιτεία θα ήταν να ενισχύσει τα δημόσια πανεπιστήμια και μετά όλα τα άλλα. Από την άλλη πλευρά, το να κλείνεις το πανεπιστήμιο για να διεκδικήσεις την ενίσχυσή του και την αποτροπή της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, σαν να λέω, ενδεχομένως δεν είναι η καταλληλότερη μέθοδος. Προφανώς θα υπάρξουν τρόποι με τους οποίους θα επιχειρηθεί να γίνουν οι εξετάσεις, να μην χαθεί το εξάμηνο. Το αποτέλεσμα είναι η αλυσιτέλεια της διαδικασίας διεκδίκησης, σαν να λέω. Ναι. Πάντως, να πούμε ότι η προσέγγιση σας πρέπει να πω ότι βρίσκει σύμφωνο πάρα πολύ κόσμο. Μπορεί στους φοιτητικούς συλλόγους να υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία υπέρ μιας δυναμικής αντιμετώπισης όπως φαίνεται, αλλά η κοινωνία είναι σε μια λογική διαφορετική. Ότι ας ρυθμιστεί αυτό το πράγμα με την τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως είναι, ότι η κατάληψη, για παράδειγμα, δεν είναι ίσως το πιο πρόσφορο, ο πιο πρόσφορος τρόπος για να το παλέψεις. Θέλω να πω ότι επιχειρηματολογήσατε με έναν τρόπο που πατάει πολύ στην κοινή λογική. Και αυτό το οποίο, κρατάω, κύριε Χουρδαλάκη, μετράει η κυβέρνηση δεν είναι πόσες σχολές είναι κλειστές. Αυτό που μετράει η κυβέρνηση και η όποια κυβέρνηση είναι πώς αντιδράει η κοινωνία σε αυτές τις διαδικασίες. Και νομίζω ότι η κοινωνία δεν υποδέχεται αυτές τις μεθόδους αντίδρασης και διεκδίκησης με έναν ευμενή τρόπο αυτή τη στιγμή. Ναι. Υπό αυτή δίκιο. Την έννοια το λέω ότι θα είμαι υπέρ των διεκδικήσεων, είμαι υπέρ των διαμαρτυριών για την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι το έρχεται σε ένα τέτοιο πλαίσιο η συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η οποία, ξαναλέω, έχει και νομικά ζητήματα σοβαρά. Είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί αντιδράσεις εύλογες. Το άρθρο 16 δεν παραβιάζεται με αυτήν την διαδικασία. Θα σας πω, να κλείσω την προηγούμενη φράση. Βεβαίως. Είναι όλα αυτά λοιπόν εύλογα, αλλά το να κλείσεις τις σχολές, ξαναλέω, νομίζω ότι δεν πετυχαίνεις. Είναι αυτό που κάποιοι λένε, πυροβολά στα πόδια σου. Δεν πετυχαίνεις το σκοπό που επιδιώκεις. Θα μπορούσαν να υπάρχουν άλλες μορφές διαμαρτυρίας, πιο αποτελεσματικές,
Εξίσου δυναμικές, αλλά ξαναλέω, πιο αποτελεσματικές στη συγκεκριμένη συγκυρία. Ναι, κυρία Κεχαγιά, το R16 είναι ένα σοβαρό ζήτημα και δεν μπορούμε να το παρακάμπτουμε τόσο εύκολα όταν έχει ρητή απαγόρευση ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το να επικαλούμαστε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει τόσο αβασάνιστα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και νομίζω ότι θα έπρεπε να δοθεί περισσότερος χρόνος πριν έρθει αυτό το νομοσχέδιο. Τώρα, έχουμε και τους νέους ποινικούς κώδικες που μαθαίνω ότι θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν αυτή την εβδομάδα στη Βουλή. Η δική σας η θέση ποια είναι? Ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει ξεσηκωθεί, τουλάχιστον της Αθήνας, ξέρω και οι άλλοι στη χώρα. Η δική σας θέση ως νομικού ποια είναι? Κοιτάξτε, η πιο εύκολη απάντηση θα ήταν να σας βομβαρδίσω με μια σειρά από σοβαρά ζητήματα και συνταγματικότητας και άλλα, και συμβατότητας με την ΕΣΔΑ, αλλά θα έλεγα και ορθότητας των επιλογών από δικαιοπολιτική άποψη που έχει και ο ποινικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής οικονομίας. Δεν είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν και θετικές πλευρές και στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής οικονομίας, λιγότερο στον κώδικα ποινικής οικονομίας. Το κρίσιμο όμως είναι να τα δούμε συνολικά, να τα δούμε σφαιρικά. Να δούμε δηλαδή τι, ότι έχουμε μια αυστηροποίηση ποινών, σε κάποιες περιπτώσεις είναι εύλογη και νομίζω ότι ανταποκρίνεται σε ένα πολύ ορθό σκεπτικό. Για παράδειγμα, η ανθρωποκτονία από αμέλεια, ένα τροχαίο, στο οποίο κάποιος θα παραβιάσει ένα στόπ και θα σκοτώσει κάποιον, δεν μπορεί να τιμωρείται με 3 μήνες ελάχιστη ποινή. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βλέπουμε, και το βλέπουμε στα ποινικά δικαστήρια, να είναι η ποινή 6, 7, 8 μήνες, η οποία δεν εκτείεται ποτέ, μετατρέπεται. Νομίζω ότι είναι λάθος. Άρα είναι σε σωστή κατεύθυνση σε κάποιες ρυθμίσεις η αυστηροποίηση. Από την άλλη πλευρά όμως, το να έχουμε συρρήκνωση των δικονομικών εγγυήσεων, οι οποίοι προβλέπονται υπό των κατηγορουμένων στον κώδικα ποινικής δικονομίας, είναι λάθος. Δεν μπορεί από τη μία πλευρά να αυστηροποιείς τις ποινές και από την άλλη πλευρά να συρρυκνώνεις τις δικονομικές εγγυήσεις με την κατάργηση δικαστικών συμβουλίων, με μια σειρά από άλλες διαδικασίες, τις οποίες ευχαρίστως να σας αναφέρω αν θέλετε. Και θέλω να βάλω όμως και μια τρίτη διάσταση. Η τρίτη διάσταση είναι η κατάσταση των φυλακών. Οι φυλακές μας σήμερα είναι ακατάλληλες. Κύριε καθηγητά, εκεί μας πήγατε και λίγο τώρα, να το πω έτσι, το πρακτικό κομμάτι της ιστορίας. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, πολλά επιχειρήματα έχει κάποιος στην φαρέτρα του, ένας φτασμένος νομικός όπως εσείς, για να επιχειρηματολογήσει στη μία περίπτωση του τροχαίου, θετικά, αρνητικά κτλ. Αλλά η αλλαγή πρέπει να έχει και μια υποδομή που να μπορεί να την στηρίξει. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω αν αύριο το πρωί βρεθούν 10.000 άνθρωποι που δεν θα πηγαίναν φυλακή με βάση τον τωρινό ποινικό κώδικα, πού θα πάνε. Αν να μπουν αυτοί οι 10.000 μέσα, φαντάζομαι πρέπει 10.000 να βγουν έξω. Αυτοί που είναι μέσα δεν είναι καταδικασμένοι για βαρύτερα αδικήματα? Και κάπου εκεί, εγώ τουλάχιστον ομολογώ ότι βρίσκω τείχο. Αν έχετε παράθυρο να μας το δείξετε. Δεν, γι' αυτό ακριβώς και έβαλα και τη διάσταση των φυλακών μέσα, και πρέπει να το δούμε συνολικά. Δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο και τίποτα, αν θέλετε, και πιο ευχάριστο για τα αυτιά της κοινής γνώμης από το να πει κανείς να σαπίσουν οι κακοί στη φυλακή, να σαπίσουν οι εγκληματίες στη φυλακή, να μην βγαίνουν ποτέ ή να είναι πιο αυστηρές οι ποινές. Αυτό είναι εύκολο να το πεις. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά όμως, το να λες ότι συρρυκνώνονται ταυτόχρονα οι δικονομικές εγγυήσεις για να επιταχυνθεί η εκδίκαση, ότι καταργείς κάποιες από αυτές τις δικονομικές εγγυήσεις, ότι αντικαθιστάς στα πλημελήματα τις τριμελείς συνθέσεις από μονομελής και στα πεντημελή εφετία κακουργημάτων από τριμελή, είναι λάθος. Δηλαδή, ξαναλέω, θα βρεθείς μπροστά σε ένα μεγάλο αριθμό υποθέσεων οι οποίες θα φτάνουν με την κατάργηση των δικαστικών συμβουλίων στα ακροατήρια. Αυτό σημαίνει και μεγάλη επιβάρυνση, αλλά και κίνδυνο να καταδικαστούν σε πρώτο βαθμό άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία τελικά εμπλοκή σε αυτά τα αδικήματα. Θα έχουμε καθυστερήσεις και ξαναλέω αυτό που είπα και πολύ σωστά αναδείξατε. Πού θα καταλήγουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, σε ποιες φυλακές, με ποιο υπερπληθωρισμό, με πόσες καταδίκες της Ελλάδας για τις άθλιες αυτές συνθήκες που έχουμε στις φυλακές? Σωστά. Κύριε καθηγητά. Άρα πρέπει να το δούμε συνολικά, ξαναλέω. Ολιστική προσέγγιση. Και τις ποινές και τις εγγυήσεις στα δικαστήρια και το που καταλήγει κανείς με τις φυλακίσεις, σε ποιες φυλακές, με ποιους όρους απόλυσης, με ποιους όρους αδειοδότησης.
Όλα αυτά είναι ένα πακέτο στο οποίο φοβάμαι ότι δεν έχουμε πετύχει το σωστό μείγμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή χρονιά να έχουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ επίσης.